Φίλες και φίλοι, πολύ καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο της Ζωφριάς, εδώ που αμέσως τώρα ξεκινά η αναμέτρηση ανάμεσα σε New York Fix και Brooklyn Bets. Δύο ομάδες στον δεύτερο όμιλο της φετινής Master League. Στα ψηλά βαθμολογικού πίνακα η Fix με ρεκόρ 5-2. Με νίκη θα βρεθούν εκεί στην τέταρτη θέση, με ένα μάτς λιγότερο από τον Τρυποδιακό. Στη ζώνη του υποβασμού, για την ακρίβεια στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, σε ισοβαθμία με Buzzer Eaters και Jokers, η ομάδα του Παναγιώτη με ρεκόρ 1-6 καίγεται για το ροζ φύλλο, καίγεται για μια νίκη ανάσα. Πρώτη επίθεση για τους περσινούς πρωταθλητές της Evolution League. Ο Μπακίρης για δύο αστοχή, αλλά έχει την ευκαιρία να ξαναπροσπαθήσει από κοντά να ανοίξει λογαριασμό. 2-0 από τον Τάσο. Πάμε σιγά σιγά να δούμε πεντάδες για τις δύο ομάδες, με Καλπακίδη, Σεΐζη, Ζορμπά, Αγρέβη και με το νούμερο 41 είναι ο Χαμπετσής για τους Νεοϊορκέζους. Για κάποιο λόγο έχει δηλωθεί ως 44. Δεν θα μπεσίσουμε, το επιβεβαιώσω. Από την άλλη πλευρά, για τους μόλις 6 απόψε Brooklyn Bets, γιατί ταλαιπωρούνται από πολλά προβλήματα τραυματισμών των απουσιών. Αρχική πεντάδα λοιπόν με Μουχίμοβλου, Αγγελόπουλο, Ρούσο, Αλαφάτζη και κλέβουν την μπάλα. Έτσι κατεβαίνουν με δεκάδα και μάλιστα έχουν και απουσίες. Σε ίδια το Ζορμπά. Ζορμπάς. Σε ίδια. Να χτυπήσει το close out και να τελειώσει τη φάση με το αριστερό. Ωραία προσπάθεια του Αλέξανδρου. 4-0, καλό ξεκίνημα για το φαβορί της αναμέτρησης που είναι η Fix. Μουχίμοβλου, περνά την μπάλα στον Αγγελόπουλο, ο οποίος ρολάρει στην baseline. Μόνος του ο Ρούσος στη γωνία. Δεν βάζει το πρώτο καλάθι. Τον Μπέτς, καλό ήταν το σου. Υπότιτλοι οδηγίες του κόουτς Παναγιώτη σήμερα. Brooklyn Bets. Πρώτο φάουλ για τους φιλοξενούμενους τώρα. Καλπακίδης για 3 συνδέεται, φτάνει τους 5 πόντους. Συγκλήσει εξαιρετικά το μάτσο, Τάσος 7-0. Αλαβάτζης στέκεται για 2. Σταχή από τα 6 μέτρα. Λοιπόν το Αγρέβη, ο Αγρέβης ο οποίος μέχρι πέρσι αγωνιζόταν στους Brooklyn Bets. Fix κλήρωσαν και τον ενέταξαν στο ρόστερ τους. Πρώτη αλλαγή του Παναγιώτου και τον Ρούσο να δίνει τη θέση του στον Σάλαρη. Στην γραμμή των 4,5 μέτρων σε Ίζης μετά το δεύτερο σημαντικό των Μπέτς. Όχι, ο Λαβάτης θα
ήτανε, πέρασε την μπάλα στον Αγγελόπουλο που αστοχεί από κοντά. Σέιζης Ζορμπάζ βάζει σκριν για να πάρει ο Αγρέβης την μπάλα χαμηλά. Τελικά Ζορμπάζ για δύο. Είναι καλό το σούτ, δεν έχει σταθεί ακόμα. Ναι, πήγες για τις Μπέτς, οι οποίοι αναζητούν ακόμη το πρώτο της καλάθι και θα το βρουν τώρα με goal foul μάλιστα με τον Χαλαβάτζη. Μια συμπληρωματική βολή. Σέιζης Αγρέβης πήρε την μπάλα παρά την καλή άμυνα του Αγγελόπουλου. Στόχισε στο χαμηλό πόστ. Μακρινή του Μουτχίμογλου, συστημένη για τον Αγγελόπουλο. Τρομερή πάσα και καλά του Μάριου. Για το 8-4 βρίσκουν σιγά σιγά τα πατήματά τους και οι Μπέτς. Λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο σε Ίζης. Ρεύει για τον Ζορμπά. Έχει και δεν όλοι οι δυο τους. Ο Ζορμπάς πήγε να πιάσει τον ίδιο την άμυνα. Τελικά βγήκε για τους Μπέτς. Καλαβάτζης. Είχε την πάσα στη γωνία. Τελειώνει άσπαθα τη φάση αυτή τη φορά. Σε Ίζης ήταν γρήγορα. Στην άλλη πλευρά. Αλλά δεν ευτοχεί ούτε εκείνος. Κάποια προβλήματα στο δίκτυο με το κουτσόδο ζωβριάζ δεν μας επέτρεψαν να πάμε σε live μετάδοση. Δεύτερη επίθεση εδώ για τους Μπέτς. Φιλόπουλος έκανε το λάθος, έκλεψε ο Αγρέβης. Μπάσα, τελειώνει τη φάση, δύο βολές. Παύλου ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι στην πρώτη διακοπή. Παρέα με τον Σάβα. Σάβα τον κουράσει. Και ρίκι με μπλούζα. Ομάδα των Μελισσιών. Ενδιαφέρον. 9-5 το σκορ. Σκορ πρώτη πενταλέπτου. Για 3 από τα 7 σούτε μπαίνει. Τον πάνω τον Καλπακίδη με τη βοήθεια του Αγρέβη. Ακίδης Αγρέβησε πλεονέκτημα με τον Αγγελόπουλο. Σουρουσίου δεν του πέρασε την μπάλα. Καμπεσίς ο Μαρκάριστος το ζήγησε. Το έφτασε από την περιφέρεια. Χίμογλου κατεβάζει. Χίμογλου όλο το δρόμο. Βγάζει την άμυνα Χαμπεσής. Παύλου Κουράσης, αυτό είναι πέναλτι. Και τον βάζει ο Σάββας. Γρήγορα γρήγορα έρχεται το πρώτο για το 12-5.
καλό νέο για εκείνον και για την ομάδα του, ότι την πρώτη προσπάθεια με καλάθι. Είναι παίκτης ρυθμού. Κάνει και το rebound εδώ με το pass στο Χολέα. Του Μουθίμοβλου, του Παύλου. Κουράσεις, αμαρκάρισες και πάλι. Έχουμε χωρίς τιμωρία αυτή τη φορά. Ο Χαμπεσής θα κάνει τη δουλειά από κοντά. 14-5. Πάμε στο πρώτο time out. 3,5 λεπτά για το δεκάλεπτο στη Ζωφριά και οι Νέο Ιορκέζοι προηγούνται με 9. Έχει ξεκινήσει σαφώς καλύτερα το μάτς. Καλαβάτζης κράτησε. Αλλά περνά εκτός από τα δικά του χέρια στις δύο φάσεις. Καλαβάτζη, Πουλόπουλο, Μουχίμογλου, Ρούσο και Αγγελόπουλο. Η ομάδα του Παναγιώτου. Δύο νέα πρόσωπα, μάλλον τρία στην άλλη πλευρά για τους Φίξ. Είναι ο Πλατανίτης, Καλχάιμς των Στοχών. Ο Κολέτσος με το 55 και χωρίς εμφάνιση ο νέο αποκτητής Γιάννης Ιδέρης. Κολέτσος, Παύλου. Ιδέρης για δύο. Με δύναμη το σουτ ίσα που βρήκε στο Στοφάνι από την οδηγήση μπάλα. Παραμένει το 14-5. Λαβάτζης οργανώνει. Πουλόπουλος τροφοδοτεί τον Μουχίμογλου, αφού εξετάζει επιλογές. Πουλόπουλος για τρεις. Δεν βγαίνει η μπάλα. Παραμένουν αρκετά στο Κιμπέτς. Το πρώτο λεπτό. Κουράσεις με το δεξί φλότερο στο Κιμπέτς. Πρόχνει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Χαλαβάτζης. Τρέχει για να πιάσει τον ύπνο την άμυνα των Φίξ που επιστρέψει έγκαιρα. Μουχίμογλου. Στονασμένα με τον Πλατανίτη. Μουχίμογλου στα 5 δεύτερα. Θα δοκιμάσει δίποντο. Θα προσεχίσει. 100 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σιδέρης. Ο Λέτσος. Ο Ρούσος, κρατά ο Κολέτσος. Σιδέρη ξανά, ωραία η Wichite πάσα. Αλλά αυτός από τον Τυλόπουλο, 6 δεύτερα για τους Φίξ. Παύλου, για δύο με χειρόφρενο, ναι. Ωραία εκτέλεση από τον Παναγιώτη. 6-5. Με το διψήφιο προβάδισμα στο μάτς. Λαβάτζης. Μουχίμογλου. Βιάστηκε να εκτελέσει, πήγε κοντά αλλά του παίρνει την μπάλα ο Κουράσης. Με φάουλ, τι έχει δοθεί. Ναι, να έχει δοθεί φάουλ. Άρα η επίθεση ως Brooklyn Bets. Αγγελόπουλος ψάχνει ταμπλό, έρχεται ο Σιδέρης να βοηθήσει και προηγηθεί το φάουλ του Παύλου χαμηλά, στην προσπάθεια. Έχουμε βολές. Τέταρτο ομαδικό για τους Φίξ, 3 έχουν οι Bets. Τα 6-6. Πολλές και ηχηρές οι απουσίες για την ομάδα του Παναγιώτου. Εδώ θα κερδίσει μια νέα επίθεση. Μπάλα έχει βρει εσκεμμένα σε πόδι παίκτη των Φίξ. Μιλόπουλος δίνει το σούτ στον Πουλόπουλο και δικαιώνεται. Κλάτς και 16-8, 40 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Λέτσος, Κατανίτης, κατά. Ευκαλία με ένα Φιλόπουλος. Μπορείς και κάνει λάθος. Είναι μια καλή πάσα του Σιδέρη. Μοιρασμένη η ευθύνη.
Έδωσε με γρήγορο πρώτο βήμα, άλλαξε χέρι, σκόραρε, ωραία προσπάθεια. 16-8. Ακόμα 5 στο ρολόι. Ήθεση για τους φίξ, οι παίκτες θα έχουν φάουλ να δώσουν. Παύλου, 6, 5, 4, φάουλ. Αγγελόπουλου, καλό. Time out οι φίξ, θέλουν να οργανώσουν αυτή την επίθεση. Μικρή διακοπή. Για να δούμε λοιπόν τι προλαβαίνουν να κάνουν οι Πίξ. Ο Τανίτης έχασε για λίγο την μπάλα. Πέταξε στη λήξη. Τέλος το πρώτο δεκάλεπτο. 16-10 είναι ο Ερκέζη σε θέση οδηγού. Στρέφουμε για τη δεύτερη περίοδο σε πολύ λίγο. Δεύτερο δεκάλεπτο στη Ζωφριά. Πρώτη επίθεση για τους Πέτς. Μουχίμογλου. Ρούσο, Αγγελόπουλο, Αγγελόπουλο το Χαλαβάτζι. Αγγελόπουλο δεκνεύει το φάουλ. Παύλου Κολέτσος, Κουράση, Ζορμπάς και Πλατανίτης πεντά τον Φίξ. Μίζω η Φίξ με δεκάδα. Μόλις μία αλλαγή στον πάγκο. Brooklyn Bets από την άλλη πλευρά. Ρίσος corner 3. Δεν μπαίνει το shoot. Ελέγχει ο Πλατανίτης. Παύλου με screen επιλογή στην κορυφή. Καλή ήταν η πάσα. Έγινε το μπέρδεμα εκεί. Παύλου να πάει στον πάγκο και τον Σέιζι να επιστρέφει. Χίμογλου, Αγγελόπουλος, ανάποδο λέει, από ωραία προσπάθεια από τον Μάριο. 16-12. Σέιζις. Καλή overplay, άμυνα του Κουλόπουλου. Θα τρέξει για να πάει για το post post. Κάνει όμως. Σορμάς. Πλατανίτης κρατά. Πλατανίτης. Για τον Αγγελόπουλο κοντά στο καλά χρελιοσιάτσα. Αλλά τους ασύμως. Επίσης έχει μια ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο ο Αγγελόπουλος. Ρούσος, με επιστρέφει. Θετικό τώρα το φάουλ. Ένα μικρό σερί 0-6 τρέχουν οι Bets. Έκαναν το μείον 10, μείον 4. Ψάχνουν ακόμη τους πρώτους τους πόντους σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Σέιζις, Ζορμπάς, Ανίκης και τώρα Κολέτσος. Για δύο το σούτ υπό καλές προϋποθέσεις μέσα. Ανίκης Κολέτσος, 18-12. Αλαβάτζης, το τέτοιο νόμισμα θα απαντήσει. Τρίπλα, ο Λέτσος αστόχησε, ο Σεΐδης ανανέωσε το χρόνο της επίθεσης. Κουράσεις άδεια στην πλευρά και ο Πλατανίτης θα παίξει, γεννώντας γρήγορα στην baseline και μια προσποίηση με το άστοχο τελείωμα που ακολουθεί στη συνέχεια. Μινάς Μουχίμογλου, Λόπουλος. Σε εδώ τέμπο η επίθεση στην Brooklyn. Μουχίμογλου για 3, εκμεύει το φάουλ, απρόσεχτη άμυνα του Ζορμπά.
τρεις βολές με τον ηγέτη των φιλοξενούμενων. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες, ο Σάλαρης αντί του Ρούσου, ένας στην άλλη πλευρά ο Γρέβης και Καλπακίδης. Να μπουν στο μάτς και ο Κολέτσος στον πάγκο. Το 17 Λάμπερτος. Μια συνοχή Μογλου. 7 λεπτά ακόμη στο εμίχρονο. Μάτς τον πόντο. Σεΐζεις. Παρεύεις. Άλλο πλεονέκτημα εκεί με τον Σάλαρη που σταματά τη φάση με φάουλ. Κέντρο Μοχλού. Αγγελόπουλος πλέον έκτημα στα πόδια εκεί. Ένα ποδοσφαιρικό 1-2 με τον Μουχή Μοχλού. Τον απολύω από το τρίποντα από τη γωνία. Μπάλα για τους Φίξ. Μικροέντας τώρα. Δηλαδή απόφαση τελικά. Δύο δευτερόλεπτα στη διάθεση της ομάδας του κότς Παναγιώτου. Σκοράρει τώρα, περνά μπροστά για πρώτη φορά. Αγγελόπουλος, παραλίγο τη λήξη. Δεν μετράει όμως. Δεν προλάβε. Σχεδίζει, δίνει το σύστημα. Προτοπίκα τον Αγρεύει. Καλπακίδης. Σορμπάς. Στενασμέναν δεν καταφέρει να κερδίσει κάτι. Στέρεμα για φάουλ. Στο 18-17 πέτυχε 45 ακόμα αυτή την περίοδο. Και στο Χαμπεσίς από την Πλαρανίτη. Λαβάτζης πασάρει στο κόψιμο του Αγγελόπουλου, αλλά εκεί ο Αγρέβης του λέει πού πας. Χρόνος, Πουλόπουλο στη μίξη, Τριβοντέλα. 18-20, μεγάλο σουτ και πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι για τον Brooklyn Bets. Σεΐζης. Προδοτεί τον Αγρέβη. Αυτός κάνει δουλειά. Αγρέβη με το δεξί και με τα μπλό. Δεν μιλάει κυρά του ψηλού. 20 όλα. Ένα λεπτό ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Μας ξαφνικά από τα άγρια μορφιά. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος γύρισε και σκόραρε. 20-22 βρίσκουν ρυθμό οι δύο ομάδες. Σε ίζεις. Έτσι έχουν έρθει αποφασισμένοι
να πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους. Είδαμε αν κάποια από τις δύο ομάδες καίγεται απόψε για την νίκη, η Μπέτς είναι αυτή. Αυτό το τρίποδο του Ζορμπά τώρα. Φίξ που όπως προείπα με νίκη θα παραμείνουν εντός τετράδας. Με συγχωρείτε. Μην ήταν αυτά που λέω. Σε easy, Ζορμπάς, πάτσε καλά. 22 όλα. Βλέπει και την μπαλά. Το κάνει ο Καλπακίδης όμως. Καλπακίδης, τρέλερ. Ο Ανδρέβης, Παουλ Αγγελόπουλος. Τρίτος για τους Μπέτς. Παναγιώτης τον Ρούσο. Θα τον περνά στο μάτς αντί του Σαλαρί. Μαργάριστος, δεν πυροβολεί. Το κάνει Ζορμπάς. Βουλόπουλος. Λαβάτζης. Βουλόπουλος, καλή προσποίηση. Βρέθηκε μόνος του, αλλά ήταν άτυχος. Το 22-22 παραμένει. 3-15 στο ρολόι. Όχι. Βελόπουλος στο rebound. Βελόπουλος. Βελόπουλος. Το ρυθμό ο Μάριος. Τώρα έχει τελεί για τρεις. Αλλά δεν δικαιώνεται. Σέιζης. Ρεύης. Ανάς τον Αλέξανδρο. Πάσα στη γωνία για τον Καλπακίδη που περιμένει ακριβολισμένος και συνδέεται ξανά. 2-2 πρέπει να έχει ο Τάσος. 25-22, πάμε στο time out, το έχει καλέσει ο Παναγιώτου. 2,5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Συνέχεια λοιπόν. Πίεση είναι για τους φιλοξενούμενους. Βάλτε σε easy, τέταρτο ομαδικό. Τέσσερα φάουλ το 0. Τέσσερα φάουλ Αγγελόπουλος το 17. Μάλλον δεν θα άκουσα καλά. 5-24 στο μεταξύ και καλά φάρα του Ζορμπά. Γεμόγλου. Οπα. Στοφτή ο Γελόπουλος. Γεμόγλου. Πάλι χαμηλά. Πάλι ο Σεΐζης. Στη θέση του ο Παύλου. Διαμαντή. Αυτό είναι να μας ενημερώσει για το φάουλ. Καλπακίδης με φλότερ, όχι. Φιλόπουλος στο rebound, 1,5 λεπτό. 7-26 το σκορ, όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Ρούσος, πέναντι στον Αγρέβη, δεν έχει εύκολο έργο, καταφέρνει όμως να τον νικήσει. Σπουδαίος, πάνω του Ρούσος εδώ. Θέλησε εμπειρία.
Μπάτζι, Παύλου από τις βολές, σίδερο, παίρνει ο ίδιος όμως, μια ευκαιρία. Μπάζι είναι το σύστημα. Επιλέγει το σκριν του Αγρέβη, το κάνει έρμπολ. Και επιλέγει εδώ. Στρίφα Γελόπουλος στο μάτς. Πέτς, ενώ στην άλλη πλευρά τέσσερα του κουράσεις. Λαβάτζης. Καλή είναι η πάσα, Πουλόπουλος για τρεις, δεν το βάζει. 22, όλα για τους φίξ, δεν πρέπει να βιαστούν τώρα. Δίδω ρολόι, 10 δευτερόλεπτα, δεν έχουν πάει να δώσουν μπέτς, νομίζω. Παύλου κράτησε, τρύπησε την άμυνα, στόχισε στο lay-up. 3-2, ξαναπήρε ο Παύλου. Ο Χαμπεσής δεν προλαβαίνει. Την άλλη μηχρόνη στη Ζωφριά, 27-28 πρέπει να είναι το σκορ, θα το διαβεβαιώσω. Για να σας πω όταν επιστρέψουμε. Δεύτερο ημίχρονο. 27-26 είναι το σκορ, όχι 27-28. Έχει τα προβληματάκια του φωτεινός πίνακας εδώ στη Ζωφριά. Δεν έχω εκπαιδευτεί σε αυτό το γήπεδο ιδιαίτερα. Συμβαίνει η τραυματή των Αγρέβη, αλλά εκεί υπάρχει παράβαση 3 δευτερολέπτων. Μια ακόμα υποσημείωση ότι ο Αγγελόπουλος τελικά έχει 3 φάουλ, κάποιο λάθος και γίνει στη γραμματεία. Ευκαιρίες για τους Μπέτς, Αλαβάτζι, Ρούσο, Αγγελόπουλο, Μουχίμογλου και Πουλόπουλο. Στην άλλη πλευρά είναι ο Αγρέβης, ο Σιδέρης, ο Κολέτσος, ο Παύλου και ο Κουράσης. Τρίποντο, Μουχίμογλου, μπροστά, οι Μπέτς. Χίμογλου, Αγγελόπουλος για τρεις, πυροβολιά στο Καϊκίνος. Βάζει ο Παύλου από το κεντρικό διάδρομο. Παύλου, έτοιμο καλάθι για το Σιδέρι και δεν αφεύγει από κοντά. Πρώτη πόμπη και για τους Φίξ. Στην επανάληψη, στο παλιά του 29. Μουχίμογλου, φαίνεται στον Αγρέβη ο οποίος έχει ένα επισωμένο χέρι μπροστά του. Μουχίμογλου, θέλει κι άλλο, αλλά δεν το βάζει. Σκαστή τρομερή του Παύλου, πάπα όμως τα ψηλά του Πουλόπουλου, τρομερή φάση εδώ. Λαβάτζι, τα Πουλόπουλο στη γωνία, εκεί πάει μπάλα. Πουλόπουλος οδήγησε, δεν μετράει. Σιδέρι, δεν έκανα λάθος. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Σε καλό τους δίκαιο τους φίξ πάντως. Ζήτησαν τον τρίποντο. Απέναντι στον Ρίκη.
Δοκιμάζει δίποντο, αλλά είναι πολύ κακό. Παύλο οργανώνει. Βρίσκει ψηλά, θέλει. Ρεύει, Παύλου. Φάουλ, Παλαβάτζη. Αγγελόπουλου πήρε τελικά ο Αγρέβης. Ρίκης στη weak side, ένα βήμα στο πλάι. Άστοχο το shoot. Μαζί ο Μάριος. 29-30 είναι το σκορ. Μουχίμογλου. Τρίποντο. Άστοχο. Μάχη για το rebound και πίσω Χαλαβάτζη. Πάλι του Σιδέρη. Κάτι κάτι σαν το κολέτσο. Φουλόπουλος. Τώρα το χάνει. Μακρινή του Ζορμπά. Κουράσεις. Λάθος, Φιλόπουλος. Βάζει, πάει στην επαφή. Θα να κερδίσει κάτι. Επιμένει ο Μουχίμογλου. Φάουλ του Παύλου, βολές. Τρία ομάδικα εφήξ. Νοσοίς σε δικαθιστά τον Παύλου. Ο οποίος θα εκτελέσει από τη γωνία άστοχα. 30-32, 6 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχουν προϋποθέσει εφονδιασμού οι Bets. Στόχης ο Αγγελόπουλος. Μπάλα είναι με τους Bets και πάλι. Το Φουλόπουλος να βάλει ένα fake screen. Παλαβάτζης, δεν του κάνει το χατή η μπάλα. Χαρίζει το rebound ο Αγρέβης και ο Σεΐζης. Πάρε ένα γρήγορο screen από τον Σιδέρη, Ζορμπάς. Κάτι καλή συνεννόηση τώρα στην επίθεση. Αγρέβης προσποιείται, ελευθερώνεται.
φάουλ. Περνά, αλλά ξανά στο εκεί. Περιμένω το σκορ στο 30-32. Το μπακ ξεφεύγει. Πατά δυνατά και αστοχή. Μάλιστα. Συνόγνω για τον Πουλόπουλο. Αυτό στον Αγγελόπουλο. Ένα είναι ο Σάλαρης που θα τον μπάγκο. Και βάζει τρίποντο. Σπουδαίο. 30-35. Αυτήσουν διαφορά. Θα δούμε αν θα το επιτρέψουν οι Φίξ. Ρέβης. Φίζει φάουλ. Τρίτο και για τους φιλοξενούμενους. Πλευρές έχουν συμπληρωθεί στα ομαδικά. Ίσα η δεύτερη διαφορά στους τέσσερις. Αγγελόπουλος. Τρίπλος εκεί απέναντι. Στον Πλατανίκη δεν θα φέρουν κάτι, θα φέρουν λάθος. Πάμε στο time out. Κάτι παραπάνω από 2,5 λεπτά ακόμη για να δούμε με τι δεδομένα θα ξεκινήσει τώρα η τέταρτη περίοδος. Κεφαλικό παράδειγμα βάθο. Ζερμπάς. Πλατανίτης, Καλφακίδης. Σουτ για 3. Μέσα. Είναι μεγάλο μάθος.
36-37. Η Φίξ είναι εδώ. Αλαβάτζης, δεν είναι κάτω σε Ίζη, ελέγχει ο Πλατανίτης. Σε Ίζη, πέρασε και σκόραρε με ταμπλό. Μπροστά η Φίξ, καθεγιστική μετά το time out, ένα γρήγορο 5-0. Βάζει μπροστά με ένα πόντο. Αλαβάτζης. Τρίποντο, όντρα στη ροή, αλλά δεν δικαιώνεται, δεν ήταν καλή επιλογή. Σε ίσως όλο το δρόμο, όχι αυτή τη φορά, έχει κερδίσει όμως φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή να κάνει τη δουλειά. Το τρίποντο μετά από τρίπλα παραλίγο.
35 δεύτερα. Ο Σιρίτσης δεν θα βιαστεί. Στοχοι σταυρωτές, Ζορμπάς για 3, το ψάχνει ώρα αυτό το τρίποντο και το βάζει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. 43-38, καλύτερος Ιωνούς, κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο για τους Νεοιορκέζους που προηγούνται με 5. Τρίτη διακοπή και τα λέμε σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά λοιπόν, για να δούμε αν οι Bets θα καταφέρουν να ανατρέψουν την κατάσταση και να πάρουν νίκη ανάσα. Οι Knicks θα διατηρήσουν το προβάδισμά τους και θα συνεχίσουν την εξαιρετική τους πορεία κόντρα σε όλους και σε όλα. Στο τη Master League έχουν ακούσει πολλά. Λόπουλος για 2 σκοράρει, 43-30. Σε Ίζη Ζορμπάς, Καλπακίδης, Πλατανίτης και Αγρέβης. Στον κατά τον Φίξ. Είναι καλή πεντάλα αυτή. Αγρέβης, μπάλα θα πέσει στο καλάθι. 45-40. Καλαβάτζια και Λόπουλο, Σάλαρη, Λόπουλο και Μουχίμοβλου, Μπέτς. Λόπουλος για 3. Δεν παίρνει το σου, Τελέγκη, Πλατανίτης. Δεν τους κατεβάζει. Σε ίζι, ύψωσε. Μπάλα εκτός από τον Κυριάκο Πλατανίτη. Επίσης για την ομάδα του Παναγιώτου, ποιος πάντα όρθιος στην άκρη του πάγκου. Είναι οδηγίες. Γελόπουλος είναι ελεύθερος, ούτε στον Πουλόπουλο, ναι! 45-42, έχει δρόμο ακόμη το μάτσο, ο Πουλόπουλος κοίταξε και τον πάγκο τον Φίξ εδώ. Μ' αρέσουν αυτά. Λατανίτης, προσποίηση, πάσα έξω, η έξτρα είναι για τον Σεΐζη. Άστοχο το σούτ, αγρεύεις, δεν το παίρνει Μουχίμοβλου το rebound. Λεπτά ακόμη στο μάτς, λάθος, Καλαβάτζη μπερδεύτηκε. Τρέχει ο Ζορμπάς και θα πάει μέχρι μέσα. 47-45 είναι τώρα το σκορ. Μουχίμοβλου. Κερδίζει φάουλ χαμηλά. Διαμαντή. 44-43 είναι το σκορ. Γελόπουλος. Πάει σε πολύ δύσκολη φάση εκεί, ο Αγρέξο τον κόψει. Θεΐζης, πολύ ωραία ανοίγει για τον Ζορμπά. Έχει τη δεύτερη ευκαιρία και παίρνει φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Καλαβάτζη. Αγρεύεις, πιάνει τον ύπνο. Μπέτς. 49-43. 7 λεπτά ακόμα. Καλαβάτζης. Κερδίζει το φάουλ. Και εκνεύει βολές έξυπνα, έχω την εντύπωση. Δεν με δείχνουν εδώ οι διαιτητές. Τρίτο του Σέιζη. Ναι,
θέση του. Παύλου, Ρίκη, Χαμπεσής, Γερμπάς και Αγρέβης για τους Νεοιορκέζους. Είναι 44 το Χαλαμπάτζι. Τώρα 49-45. Χαλαμπάτζης, Αγγελόπουλος, Σάλαρης, Μουχίμογλου και Πουλόπουλος για τους Brooklyn Bets. Διαφορά στους 4. Γερμπάς, Χαμπεσής, Ρίκη. Πήρε ο Χαμπεσής, εκτέλεσε για 3 και το φλάτσωσε. 92-45. Λόπουλος θέλει να απαντήσει από τα 8 μέτρα. Ανοίγει ο Ζορμπάς. Παύλου. Παύλου. Πήγα ψηλά, παίρνει έξυπνο μου Χίμογλου. Λέγει τον Αγγελόπουλο. Σύγχρονο για φάουλ στη συνέχεια. Τρίτο για τους Φίξ, ένα έχουν οι Μπέτς. Οπα, 51. Καταλαβαίνει το σκορ, πρέπει να πατήσει τη γραμμή ο Χαμπεσής νωρίτερα. Λόπουλος, για μια Χαμπεσή. Ποιος φάνηκε να χτυπά. Να έχει τραυματιστεί ο Χαμπεσής. Χωρίς αλλαγή από τον μπάγκο θα συνεχίσουν οι Brooklyn Bets. Αναπομείνοντα 5 και 12 της αναμέτρησης. Ζορμπάς πατά γερά, αστοχή με το αριστερό. Γελόπουλος παραμένει στους 6 πόντους διαφορά. Ρούσος. Γελόπουλος δίνει πολύ χώρο. Χίμογλου για 3, στόχοι. Παύλου σε rebound. Διατηρούν τον πρώτο λόγο για την νίκη Φίξ. Έχει μεγάλη επίθεση τώρα. Αγρέβης, Παύλου κόβει, παίρνει. Και αυτό είναι ταμπλό.
Αγγελόπουλου. Αγγελόπουλος το σκέφτηκε, το πήρε. Το έχασε με τη σειρά του. Η νέα ομάδα δεν μπορεί να σκοράσει τα τελευταία λεπτά. Ο Λέτσος. Άρχισε να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Το ομαδικό για τους Φίξ και τους Ρίζο Αγγελόπουλος. Ρούσος 10 δευτερόλεπτα. Ρούσος γυρνά και αστοχή από κοντά. Ο Λέτσος βγάζει την άμυνα, παίρνει το rebound, 3,5 λεπτά ακόμα. Μπάλα στα χέρια του Παύλου. Παύλου για 2, είναι καλό το σου. 93-45, αυτό το έχει στο ρεπερτοριό του. Που το αποδεικνύει. Αγγελόπουλος, χρειαστούν μεγάλα σου τη Bets. Δεν μπορούν να απειλήσουν και πολύ κοντά στο καλάθι. Μεσκαρέβη και Ζορμπά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί. Παύλου, ελεύθερος ο Ρίκη, θέλει να τελειώσει το μάτς. Αλλά το χάνει, πήρε ο Αγρέβης. Τελευταίο τρίλεπτο στη Ζωφριά, διαφορά στους 8. Παύλου, Ζορμπάς, Αγρέβης. 5 δευτερόλεπτα, ο Αγρέβης προσποιείται εξαιρετικά, αλλά είναι πολύ άκρη στη συνέχεια. Τελειώνουν οι ευκαιρίες για τους Bets. Μουχίμογλου θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Κανίτης στη θέση Τίνος. Στη θέση του Ζορμπά θα περάσει, πάμε όμως πρώτα σε time out. Στροφή στη γραμμή. 4,5 μέτρων για δύο κρίσιμες βολές ο Μουχίμογλου. Βάζει την πρώτη, 53-46. Το που φτάσαμε οι Μπέτς πρέπει να τα κάνουν σχεδόν όλα σωστά για να φύγουμε την νίκη από τη Ζωφριά. 1-2. Διαφορά στους 7. Λατανίτης. Ρεύης. Σίγουρα χέρια του Παύλου η μπάλα. Παύλου, Λατανίτης πήρε καλή θέση, κέρδισε φάουλ. Είναι το τρίτο του Πουλόπουλου και το δεύτερο ομαδικό. Να λάθω, είναι το τρίτο ομαδικό, διορθώνω. Σεΐζη και Καλπακίδης επιστρέφουν. Αντί του Ρίκη και του Παύλου. Δεν βιάστηκε να εκτελέσει και καλά έκανε. Πρέπει να ξοδέψουμε δευτερόλεπτα πολύ του μάτρα. Είναι ο Ιορκέζη. Κολέτσος. Αστοχή, Αγρέβης, παίρνει μεγάλο rebound εδώ. Λατανίτης, όχι. Δουλειά θα γίνει από τον Αγρέβη. Και πληγώνει την πρώην ομάδα του. 95-46, δεν γυρνάει πλέον το μάτς. 100 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Έτσι δεν θα τα παρατήσουν, αλλά πλέον οι πιθανότητες τους είναι κυριοελάχιστες. Μουχίμογλου, κάνει λάθος, κλέβει ο Καλπακίδης. Κανένας λόγος βιασύνης για τους Φίξ, σύζυγης που ξέρει καλά. Μελέτσος. Πήρα τον Αγρέβη. Λατανίτης, Καλπακίδης και Σεΐζης. Παραλίγο και με την πατάτα. Έλειξε ο χρόνος, μικρό το κακό. Ένα λεπτό ακόμα. Ο
καθημερινά. Τίτλοι τέλους. Άλλη μια νίκη για τους Φίξ. Έκτη νίκη. Περσινούς πρωταθλητές της Evolution, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τους Gladiators στην ερχόμενη αγωνιστική. Τρίποντο κερασάκι στην τούρτα από τον Σιβέρη, ο οποίος για ποιο λόγο αποκτήθηκε. 18-46. Ορίσως για την απάντηση θα αστοχίσει. Φίξ θα αντιμετωπίσουν τους Τζόκερ στην ερχόμενη εβδομάδα στο Derby Uragon, στο δεύτερο μίλου της Master League, φινάλε. Στη Ζωφριά δεν θα κάνουν επίθεση Φίξ. 58-46 τελικό σκορ. Νίκη για τους Νεοερκέζους. Καλό βράδυ σε όλους.